καλά. Παρακαλώ. Δύο αυγά μάτια. Τέσσερα αυγά μάτια για μένα. Θα πάθεις χοληστερίνη. Τίποτα δεν παθαίνω. Τα δικά μου μελάτα παρακαλώ πολύ και μπόλικο μπέικον. Κι εγώ θέλω μπόλικο μπέικον. Και ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και φρυγανισμένο ψωμί και βούτυρο με μέλι. Αμέσως. Θα παχύνουμε. Τέσσερα αυγά πού θα τα βάλεις. Έλα, σε με. Αφού τη βρίσκω πολύ, δεν μου το χαλάς. Καλά. Ωραία είναι και εδώ. Όλες το ληστόν με πας. Ας αλλάξουμε και λίγο παραστάσεις. Αγαπημό, άμα είμαστε μαζί, παντού είναι ωραία. Μ' αρέσει να τρώμε πρωινό έξω. Και εμένα. Είναι ωραία να ξεκινάμε το πρωί με μια ωραία βόλτα. Και μόλις ανακάλυψα κάτι. Τι? Τι ωραία που είναι η ζωή. Αυγά. Μπόδια τι γίνουν. Αγάπη μου, έλα λίγο. Πώς σου φαίνεται τώρα με τις αλλαγές που έκανα που μου είπες? Ναι, είναι πολύ καλύτερος. Τα χρώματα είναι πιο ρευστά και ελεύθερα και οι αντιθέσεις καινού και άδειου χώρου στον πίνακα δίνουν στο έργο σου να πάρει μια ανάσα. Τώρα ο πίνακας αποπνέει μεγαλύτερη εσωτερικότητα στη σύλληψη και στην έκφραση. Μπράβο, Δησέα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, ούτε εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτή την ανάλυση. Το έχεις τόσο πολύ. Σ' αγαπάω. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου και σε θαυμάζω και από πάνω. Νιώθω ότι η δουλειά μας κάνει καλό. Ενώ άλλα ζευγάρια τα διχάζει. Κάθε μέρα σ' αγαπάω ακόμα πιο πολύ. Κι εγώ. Έκλεισα εισιτήρια με την απογευματινή πτήση. Οκ, με πήρε και η μητέρα στο τηλέφωνο και μου είπε να πάμε να μείνουμε σπίτι της. Α, έτσι. Σε μένα δεν τόλμησε να το πει. Νομίζω ότι εσένα σε έχει του χεριού της. Δεν μου έχει δώσει αφορμή για κάτι τέτοιο. Α, σε μένα την ξέρω καλύτερα. Πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε σπίτι της, αν είναι πολύ άβολη η κατάσταση. Αύριο ουσιαστικά θα με έχει απέναντί της στη δίκη. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παστίχημα. Ότι με το που πατήσω το πόδι μου στην Αθήνα θα προσπαθήσει να με επηρεάσει να μην καταθέσω ή να καταθέσω ότι τη βολεύει. Οκ, πάμε σε ξενοδοχείο, αλλά θα την πάρεις εσύ τηλέφωνο. Θα την πάρω, θα της το πω εγώ. Τι, νομίζεις ότι φοβάμαι? Ω, ξεκαθάρισέ το. Ωραία. Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι μου αρέσει εσένα? Ότι δεν είσαι μαμόθρευτο. Παρόλο που της έχεις αδυναμία, έχεις ένα τσαμπουκά, δεν την αφήνεις να επεμβαίνεις στη ζωή σου. Αυτό μας έλειπε. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι χειριστική? Κάτι έχω καταλάβει. Την αγαπάς, έτσι δεν είναι? Πολύ. Αλλά πάντα της χρεώνεις ότι σε έβαλες εσωτερικό. Κάπως έτσι. Μην βάλεις πολλά. Όχι, τα απαραίτητα θα πάρω. Ωχ, Νικηφόρος. Έλα, είσαι ανοιχτή ακρόαση. Πότε ερχόσαστε? Σε 2 ώρες πετάμε. Θα μείνετε σε μένα και δεν το συζητάω. Γιατί εσύ όταν έρχεσαι στην Κέρκυρα μένει σπίτι μου? Ρε, το ατελιέ σου είναι μικρό, ενώ το σπίτι μου μας χωράει όλους. Αν θέλετε βέβαια, σας το παραχωρώ και εγώ πάω να μείνω στον Έκτορα. Ας το, Νικηφόρε, θα είναι περίεργο, γιατί αν το μάθει η μάνα μου θα σκοτωθούμε. Μου είπε και αυτή να μας φιλοξενήσει και το αρνήθηκα. Γιατί ρε, εσύ, αδέρφια είμαστε. Τόσο περίεργο είναι να μείνετε σε μένα? Οδυσσέα, μην μου χαλάς το χατήρι. Θα μείνετε σε μένα και δεν το συζητάω. Ωραία, θα έρθουμε. Δεν μπορώ τα ξενοδοχεία. Εντάξει, τι μπορώ να πω. Αφού αποφάσισε η Έρση, θα έρθουμε σε σένα. Έτσι. Θέλω να ακούω ερωτευμένους άντρες, αλλά αρχηγός να είναι η γυναίκα. Α, εσύ είσαι πιο φεμινιστής και από τον Οδυσσέα. Μ' αρέσεις. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα έρθω να σας πάρω από το αεροδρόμιο. Έγινε, εντάξει. Θα πούμε εκεί. Έγινε, θα λέμε γεια. Λοιπόν, θα φτιάξω μια βαλίτσα για τους δυο μας και θα σου πάρω και το κουστούμι. Γιατί? Και πώς θα πας στο δικαστήριο, με τζιν? Α, σωστά, ξεχάστηκα. Να βοηθήσω? Ναι,
είναι, δεν βοηθάς λίγο? Όχι, δεν θα πάρω και το αυτοκίνητό σου, θα νοικιάσω. Ναι, ρε Νικηφόρε, σου πάρουμε το σπίτι, να σου πάρουμε το αυτοκίνητο. Δικά σας. Δεν θέλω να νοικιάσετε. Εγώ θα χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο του Έκτορα. Το έχουν πάρει το δίπλωμα και δεν οδηγεί. Λοιπόν, ο Οδυσσέας το σπίτι το ξέρει, θα το δείξει. Μα γιατί να φύγεις, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για να έχετε όλο το σπίτι δικό σας να κάνετε τα κόλπα σας. Νιώ παντρίστε. Ρε, ειλικρινά δεν θέλουμε να φύγεις. Θέλω εγώ, έληξε αυτό το θέμα. Α, είσαι πεισματάρης, να κάνω. Να σου πω, δεν θέλω να πούμε τίποτα στη μάνα μου γιατί βαριέμαι την κρίνια. Το προτιμώ κι εγώ αυτό. Εγώ δεν έχω επαφές μαζί της. Κάντε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σούπερ μάρκετ έχω πάει, το ψυγείο είναι γεμάτο. Πότε πρόλαβες, ρε, αφού πήγες στη δουλειά? Με απέλησαν. Τι? Τι? Γιατί? Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Δεν μπορούμε να την κάνουμε στο πόδι. Είμαι πολύ φορτισμένος με το δικαστήριο. Θα τα πούμε μεθαύριο αυτά. Είσαι εντάξει οικονομικά? Ναι, ναι, εντάξει, με, μην ανησυχείς. Έχω κάνει το κουμάντο μου. Σίγουρα? Ναι, μου τα έμαθε ο πατέρας αυτά. Και εμένα. Να, αν χρειαστείς οτιδήποτε μου λες, Ναι, να μην τραπείς. Δεν θα ντραπώ. Σας ευχαριστώ πολύ.